Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε αυτή τη... Δεν ανακαινούμε το θέμα. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε αυτή την καταγγελία. Η πρώτη είχε γίνει ένα χρόνο ακριβώς πριν. Όταν και σαν δημοτική σύμβουλη της Λαϊκής Εισπύρωσης τότε, ψάχνοντας το θέμα, γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε το αντιλαϊκό οπλοστάσιο αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει στα χέρια του κάθε Δήμος και βέβαια είναι πώς το χρησιμοποιεί. Πέρυσι υπήρχαν 720 κατασχέσεις πάλι μικροφυλετών από ποσά από 0 ως 200. Για πείτε μας δύο-τρεις κραυγαλαίες περιπτώσεις, κύριε Καραβίδα. Δύο-τρεις κραυγαλαίες περιπτώσεις που τις είδατε εσείς. Υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε στοιχεία όσον αφορά, ζητήσαμε τα στοιχεία, τη λίστα με τα ποσά, δεν ζητήσαμε λίστα με τους δημότες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είδαμε όμως και ρωτήσαμε από πού προέρχονται αυτά τα ποσά και αυτά τα ποσά είπαν ότι προέρχονται, μπορεί να είναι από ένα τέλος το οποίο να το πληρώνει ο άλλος από τη ΔΕΗ και να έχει μείνει. Και να έχει ουσιαστικά να έχει μπει ένα επιτόκιο και να προχωράει. Μιλάμε για 3 ευρώ. Είδαμε τη λίστα ευρώ, με τα ποσά αυτά. Έχουμε εμείς, κύριε Καραβίδα, κατάσχεση. Σε ερωτήσεις που έχουν γίνει επανειλημμένα στα δημοτικά συμβούλια στο Δήμο, η Δημοτική Αρχή του Δήμου του Ζωγράφου αυτό που λέει είναι ότι το κάνει απλά για ενημέρωση στον κόσμο. Και ότι μάλιστα μας λέγανε ότι ο κόσμος τους λέει και ευχαριστώ που τους ειδοποιούν, ότι τους κατάσχουν με αυτόν τον τρόπο τους λογαριασμούς. Εμείς σας λέμε και έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει ο τρόπος άμα θέλουν, και αυτός ο τρόπος μπορεί να πάρθει με πολιτικές αποφάσεις μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως έχει γίνει και σε άλλους Δήμους, όπως είναι ο Δήμος της Πάτρας, ο Δήμος της Κεσαριανής. Υπάρχουν Δήμοι στους οποίους οι Δήμαρχοι, ακριβώς επειδή δεν θέλουν να βάλουν σε αυτή τη δύσκολη θέση τους υπαλλήλους του Δήμου, τους ταμείες των Δήμων, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, διαγράφουν όλα αυτά τα μικροποσά και αυτή είναι και η πρότασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα τα συμβούλια. Παιδιά, στη συμβουλή του ΚΚΕ, οπουδήποτε και αν είμαστε, θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Ευχαριστούμε για να πάρα πολύ, κύριε Καραβίδα. Ακούστηκε. Αυτές οι μικροφυλές να πληρώνονται. Ευχαριστώ.